χθες, θα πάω κύριε Λιχναρά πίσω, θα πάρω την πρωτοβουλία, για να δείξουμε την φωτογραφία που συλλέξαμε σήμερα. Χθες λοιπόν, πρώτη εδώ, αποκαλύψαμε την αγγελία που αφορούσε στην ενοικίαση της σπηλιάς του Παλαιοχριστιανού. Ναι, λαγούμι είναι, παιδιά, σπηλιά είναι, δεν είναι... Σήμερα, αυτή λοιπόν είναι η αγγελία την οποία κοινοποιήσαμε χθες στο τηλεοπτικό κοινό, με τον κύριο Θοδωρόπουλο να δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε αγωγές και μηνύσεις. Ήταν στην ιστοσελίδα Σπιτόκατος. Μετά την κοινοποίηση του θέματος και όλες αυτές τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε μαζί σας, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα κατέβασε την αγγελία. Και εδώ είναι το αποτύπωμά της. Τώρα πλέον, αν κάνεις κλικ στο link το οποίο είχαμε χθες, το ακίνητο που ψάχνεις δεν είναι πια διαθέσιμο. Άρα τι, κάποιος τον νίκιασε, θα πω εγώ. Νοικιάστηκε, ναι. Λοιπόν, πολύ ναι. Πιθανό. Μπορείς ωστόσο να βρεις χιλιάδες άλλες αγγελίες κτλ. Το θέμα συζητήθηκε πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Έγινε viral. Πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοσελίδες, τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιόφωνα ασχολήθηκαν με το θέμα του επιτόπου χθες. Και σήμερα αποφασίσαμε να δώσουμε συνέχεια στο θέμα, ολιγόλεπτη συνέχεια στο θέμα, διότι το ρεπορτάζ τρέχει και θέλει. Αυτόν τον άνθρωπο που σε μένα έλεγε τις προηγούμενες ημέρες όταν μίλησα μαζί του ότι το έκανε για πλάκα, τελικά να έχει άλλη αφετηρία. Να μην το έκανε τόσο για πλάκα. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος του Μανώλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και απορώ γιατί, κύριε Θεοδωρόπουλο, είπαμε να βγούμε ζωντανά, αλλά σας έχουμε τηλεφωνικά, διότι έχουμε εξέλιξη μετά την χθεσινή αποκάλυψη της εκπομπής και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Κύριε Γουμενίδη, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, αλλά τεχνολογίας μη επιτρέπουσα σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κοντά σας σε διαμέσου Skype, αλλά θα σας πω πως αυτός ο αχρίος, αυτός ο ανήθικος και ο ποινικά κολάσιμος, μάλλον ο ελεγχόμενος για την πράξη του, έχει ταυτοποιηθεί, κύριε Γουμενίδη. Τον βρήκατε. Βεβαίως, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Επιτελείτε ένα έργο κοινωνικό και δημοσιογραφική επιτυχία είναι για την εκπομπή σας και προσωπικά για εσάς και σας συγχαίρω διότι δεν είχαμε γνώση καθόλου της αγγελίας παρά μόνο εσείς μας ειδοποίησατε γι' αυτό και έπειτα ύστερα από έλεγχο των συνεργατών μου του δικηγορικού μου γραφείου και εμένα προσωπικά εντόπισα ότι είναι εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην υπόθεση που πρωτοακούστηκε με τον Παλαιοχριστιανό, ως ένας από την παρέα των λαφροθύρων, οι οποίοι επιτέθησαν αρχικά στον Παλαιοχριστιανό. Δηλαδή μου λέτε ότι ο τύπος που μίλησε σε μένα, ως ο ιδιοκτήτης ή αν θέλετε αυτός που νοικιάζει το συγκεκριμένο λαγούμι και μου είπε ότι ναι, το έκανε πλάκα, είναι ένας από τους κυνηγούς με τους οποίους ήρθε σε ρήξη ο πελάτης σας. Έτσι έχουμε πληροφορηθεί και τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Α, και οι αστυνομικές δικαστικές αρχές αντιλαμβάνονται ότι όντως ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από την υποτιθέμενη φάρσα είναι εμπλεκόμενος στην πρώτη υπόθεση με τους λαφροθύρες κυνηγούς. Δηλαδή, δεν σταματάει το θέμα με τους λαθροθύρες από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν σταματάει το θέμα με τους κυνηγούς και δεν σταματάει και η κόντρα. Παρά το γεγονός ότι είχαμε όλη αυτή την παρέμβαση της αστυνομίας, τις συλλήψεις, όλα αυτά που ξεκίνησαν την ιστορία, βλέπουμε ότι από κάτω από το τραπέζι συνεχίζεται η κόντρα. Ακριβώς και είναι η αιτία η αρχική που αυτή η υπόθεση εμφανίστηκε στη δημοσιότητα. Με τον πελάτη σας, με τον πελάτη σας μιλήσατε? Βεβαίως έχω μιλήσει, δεν μπορεί δεν θέλει βασικά να ασχοληθεί μόνος του, θέλει να καταθέσουμε μηνύσεις και αγωγές εναντίον του, τον έχει αναγνωρίσει και τον έχει ταυτοποιήσει ότι όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κοντινή απόσταση από το σημείο που έχει ο Παλαιοχριστιανός την κατοικία του και το χωράφι του, το οικόπεδό του, τη στέγη του. Είναι άνθρωπος λοιπόν ο οποίος γνωρίζει εκεί την περιοχή και ήταν εμπλεκόμενος, επαναλαμβάνω, με την υπόθεση της συμπλοκής των κυνηγών μαζί του. Δηλαδή
έχουμε να κάνουμε ένα πρόσωπο γνωστό με τον Οντολέα μου. Είχε σχέση με κυνηγούς, με τους κυνηγούς δηλαδή. Ήταν κυνηγός από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, λέω, αν είχε σχέση με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο καυγά τέλος πάντων. Την ίδια παρέα, βεβαίως. Γιατί ξέρετε, όταν πάνε για αγριογούρουνο, οι κυνηγοί στείλουν κατέρι, δεν πηγαίνει ένας μόνο, δεν πηγαίνει είναι ένας. Δεν πηγαίνει ένας για αγριογούρουνο, άρα, το ξέρουμε. Άρα, άρα αυτό έγινε για πλάκα ή είχε άλλο λόγο. Είναι το κίνητρο, γιατί το έκανε, ποιο ήταν το κίνητρο τους. Είναι η εκδίκηση, είναι η εκδίκηση όπως λέγαμε χθες για το revenge porn που πολύ ωραία έχετε δημοσιεύσει τα ρεπορτάζ σας. Εδώ υπάρχει το revenge του παλαιοχριστιανού. Μάλιστα. Εναντίον του εντολέως μου που ήθελε να τον εκδιώξουν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορούν να κάνουν. Πάντως είναι αρρωστημένο αυτό, έτσι. Είναι αρρωστημένο. Το λαθρέο κυνήγι του αγριογούρουνου. Ανεξάρτητα από τις απόψεις του πελάτη σας, που εγώ διαφωνώ κάθετα και όταν τον είχαμε φιλοξενούμενο. Το είχαμε εδώ, πει κιόλας, ναι. Το είχα εκθέσει κιόλας. Είχα εκθέσει με επιχειρήματα τις απόψεις μου σε αυτά που λέει. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πλάκα. Αυτό είναι μία ομοία ανηθικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που καλός ή κακός έχει μια οικογένεια. Η κόρη του είναι σε μια κατάσταση, είναι εγκυμονούσα. Είναι εγκυμονούσα. Η σύζυγός του επίσης είναι εγκυμονούσα. Τα παιδιά του είναι διάσπαρτα από εδώ και από εκεί λόγω όλων αυτών των εκκρεμωτήτων των δικαστικών. Και έρχεσαι τώρα, όταν ένας άνθρωπος είναι στο χείλος του γκρεμού, αντί να πιάσεις το χέρι του και να τον ανεβάσεις, του πατάς το χέρι να πέσει στο κενό. Δηλαδή αυτό είναι ανήθικο. Δεν είναι πλάκα. Βλέπετε λοιπόν το κίνητρο, κύριε Γουμενίδη, ποιο είναι. Το κίνητρο είναι να τον υποτιμήσουμε για να τον υποχρεώσουμε να φύγει από την περιοχή. Να τον διώξει από την περιοχή. Για να μπορούμε να σκοτώνουμε τα αγριογούρουνα άνετα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Θοδωρόπουλε. Φαίνεται σαν πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα. Είναι άλλο το κίνητρο. Είναι προφανές ότι θέλει να τον διώξει. Κύριε Γουμενίδη, κατάγομαι και εμένα οι γονείς που είναι από τα Λακάδια Αρκαδίας. Ο Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος, ο πατέρας μου, έχει όντως υπήρχε, έχουν να κάνουν οι άνθρωποι με ντόπιους οι οποίοι όντως κυνηγούν και προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά είχαν κάποτε οι κυνηγοί ένα ήθος, είχαν μία, όντως όπως το είπατε, ηθικότητα και δεν υπήρχε αντιπαλότητα με ανθρώπους που έχουν 6 παιδιά, εγκυμονούσε στην περιοχή αυτή. Είναι απαράδεκτο. Και δεν, είναι απαράδεκτο να ηθικά, κυνηγούν εκεί και θέλουν ηθικά να είναι απαράδεκτο. Αυτόν τον άνθρωπο. Είναι απαράδεκτο. Είπατε ότι θα διωχθεί ο συγκεκριμένος, φαντάζομαι ότι κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο, έχουμε μάθει ότι είναι συγκεκριμένου χρώματος το αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί. Το αυτοκίνητο ακριβώς είναι συγκεκριμένου κίτρινου χρώματος. Α, είναι εκεί, το είπατε. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το είπατε εσείς, εντάξει. Σας το λέω. Και αν λοιπόν νομίζει ότι θα καλυφθεί πίσω από τα όρια του αυτοχώρου, είναι γελασμένος, διότι ήδη είμαι στην περιοχή με αστυνομική δύναμη. Έχετε κάνει μήνυση τώρα εσείς. Έχετε κάνει μήνυση, κύριε Θεοδωρόπουλε, τώρα. Έχω κάνει μήνυση και ήδη είμαστε στην περιοχή με ανθρώπους και του εντολέως μου, αλλά και συνεργάτες μου, για να μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε. Άρα εικάζω, κύριε Θεοδωρόπουλε, ότι αν καταθέσετε σήμερα μήνυση, πάμε για αυτόφορο. Είναι Κυριακή, έτσι. Τα όρια του αυτοφόρου, βεβαίως. Μάλιστα. Για να αποκαλυφθεί, κύριε Γουμενίδη, ποιος είναι εκείνος που κρατάει την υπόθεση, την εκδικητικότητα, δηλαδή την εκδίκηση σε αυτή την υπόθεση, και εκείνος που εκδιώκεται για ποιο λόγο. Για να μπορούν οι λαθροθύρες κυνηγοί να απεθούν ελεύθεροι στο κυνήγι του αγριογούρουνου στην περιοχή. Απίστευτο είναι αυτό, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτό, να τον διώξουμε κανονικά, να τον διώξουμε με έμεσο τρόπο πλάγιο στα όρια της πλάκας, ας πούμε. Γι' αυτό το λέω αθλητικά. Πέρα από αυτό, από αυτή τη φάρσα, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, από αυτό το που συνέβη. Είχε προηγουμένως και άλλες. Στο τέτοιες, μεσοδιάστημα, αν υπήρχαν και άλλα περιστατικά. Άλλα περιστατικά που να είχαν συμβεί. Είχαν συμβεί και άλλα περιστατικά, αλλά αυτό που είπα στα χωριά συμβαίνουν. Εμένα η γιαγιά μου, κύριε Νάσο Γουμενίδη, που σας αγαπώ, έπαιρνε το δίκανο και χτύπαγε και εμένα. Εντάξει. Ήταν λοιπόν. Και ακούστε, ήταν άλλες οι εποχές, κύριε Θοδωρόπουλε. Ήταν άλλες οι εποχές. Γι' αυτό και το κυνήγι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους επιτρέπεται κιόλας. Αλλά είναι άλλο πράγμα είναι άλλο πράγμα ο λαθροκυνηγός και είναι άλλο πράγμα ο κυνηγός που έχει δηλώσει το όπλο του, που έχει την άδεια, που πηγαίνει και κάνει το κυνήγι του. Είναι σε συγκεκριμένες περιόδους και περιοχές. Μπορεί να μας πει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τη δασοφυλακή, για τη θηροφυλακή. Ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να έχει
οι θυροφύλακες σε αυτή την περιοχή για να προστατεύουν πρώτα απ' όλα. Θα σας καλέσουμε στην επόμενη μας σύσκεψη να μας κάνετε προτάσεις θεμάτων, κύριε Θοδωρόπουλο. Το θέμα μας τώρα δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι. Ναι, το θέμα μας είναι το συγκεκριμένο. Άρα, φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να υποβάλλετε σχετικές μηνύσεις κατόπιν εντολής του Μανώλη. Οπότε είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Άλλωστε, το αναδείξαμε πρώτα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον βοηθούν τον παλαιοχριστιανό, είναι των ίδιων πεπιθήσεων και ασχέτως και με τον απόψεων που κι εγώ ίσως διαφωνώ μαζί του, όπως είπατε κι εσείς, τον υπερασπίζομαι, τον στηρίζω και τον υπερασπίζομαι. Άλλο πράγμα. Η υπεράσπιση είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου. Αυτό είναι δεδομένο. Κάνετε τη δουλειά σας άριστα πολλά χρόνια ως ποινικολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωρόπουλο, για την παρουσία σας. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Πάνω τα παιδιά, αν μ' ακούνε, αντιλαμβάνομαι ότι ήδη ένας εκ των ρεπόρτερ της εκπομπής είναι σε ανοιχτή επικοινωνία, γιατί αν κατατεθεί μήνυση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εδώ θα είμαστε να επανέλθουμε. Διότι αυτό, παιδιά, είναι αθλειότητα. Δηλαδή, αν αυτό όντως από τη στιγμή που δεν έχουμε εντοπίσει, είναι άλλο η φάρσα και η πλάκα. Γιατί και εμείς στην αρχή το πήραμε στην πλάκα. Λέμε τώρα εντάξει. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Εδώ δεν είναι πλάκα. Φαινόταν σαν πλάκα, αλλά έχει άλλα κίνητρα που πίσω. Μπούλινγκ είναι ουσιαστικά. Όχι, παιδιά, δεν είναι μπούλινγκ. Φύγει από την περιοχή του, λέει καθαρά. Είναι ξεκάθαρο. Φύγει από την περιοχή. Και δεν είναι δικαίωμα κανενός να πει σε κάποιον άλλον φύγει από εδώ. Φύγει από εκεί, δεν είναι κανένας χωράφι του πατέρα του αυτό το πράγμα. Είναι του ανθρώπου, του ανήκει, θέλει να μένει εκεί, δικαίωμά του.